Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και περνάει η ψυχολογία στους παίκτες του ΠΑΟΚ ότι μας δίδεται ο αντίπαλος φιλικά. Δηλαδή, δεν παίζει ο Άρτα, δεν παίζει ο Χατζησαΐας, δεν παίζει και ο Γιαννούλης. Αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι οι άλλοι που θα παίξουν θα κάτσουν να χάσουν. Εάν παίξω δηλαδή κανονικά ο Ατρόμητος και δεν έγινε καμία μούφα, θα γίνει γερό παιχνίδι. Και θα γίνει γερό παιχνίδι γιατί center back μπορεί να παίξει και ο Καρασαλίδης και ο Ζησόπουλος. Δηλαδή ο Χατζησαΐας δεν είναι η και γαμώ την απώλεια. Έχουν ένα ξένο αυτή αριστερό back, ξεχνάω το όνομά του, ο οποίος εντάξει μπορεί να μην έχει την τεχνική του Γιαννούλη, αλλά σίγουρα πιο δυνατός, σίγουρα μαρκάρει καλύτερα και ίσως είναι και boomerang να παίξει αυτός. Όσον αφορά τον Ουάρντα, είναι σε μεγάλη και δαιμονιώδη φόρμα. Νομίζω ότι καλό βάλει για τον Ατρόμητο, γιατί εκεί θα παίξει ο Μανούζος και θα παίξει με καθαρό σεντερφόρο. Θα παίξει δηλαδή με το καλό του σεντερφόρο ο Ατρόμητος και θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να βάλει τον Τεκίνη από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά να βάλει τον Μανούζο. Οπότε, με άλλα λόγια, οι απώλειες δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλες. Φυσικά ο Ατρόμητος αποδυναμώνεται όσον αφορά τον πάγο του, τις αλλαγές του, τις επιλογές του κτλ. Εύκολα ή δύσκολα, ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι μέσα στην Τούμπα θα πάρει το παιχνίδι και θα το πάρει και με ένα 0. Δηλαδή, όπως βλέπω τα πράγματα, θα έχει μια δύσκολη νίκη με σκορ χαμηλό 1-0. Και όσοι παίζουν under και over, που το under δεν το είδα σε αποδόσεις, θα είναι χαμηλό. Όσοι παίζουν αντεράκι, δεν νομίζω ότι το παιχνίδι μπορεί να ξεφύγει σε πολλά γκολ. Εντάξει, 1-0, τσούκου τσούκου και πάμε μετά για Πανιόνιο, για δημόσιες σχέσεις με Πανιόνιο, να δούμε αν θα είναι όπως πέρσι κτλ. Αλλά ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι και στον εντός αγωνιστικού χώρου προσπαθεί το παλεύει, αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου με την ΕΠΟ, με τους διαιτητές, με τις δημόσιες σχέσεις. Και καλά κάνει γιατί αυτά τα κάνανε και ο Παναθηναϊκός με τον Βαρδινό Γιάννη, τα έκανε και ο Ολυμπιακός με τον Κόκαλη, τα συνέχισε ο Μαρινάκης. Και τώρα που τα παίρνει ο ΠΑΟΚ τα ενία, αν τα πάρει, βλέπω ότι τα παίρνει, αρχίζουν και φωνάζουν Καρακοπάδες κτλ. Ας προσέκανε, ας πληρώνανε, ας πηγαίνανε αυτές τις ενώσεις και ας είχαν αυτοί το δικό τους πρόεδρο στην ΕΠΟ. Εξάλλου τόσα χρόνια η ΕΠΟ ήταν αθηνοκρατούμενη. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση η οποία είχε ευνοήσει το ΠΟΚ. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία όπου η ομάδα εκτός Αθηνών ελέγχει την ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Και αυτό είναι μια είδηση, είναι μια ανατροπή. Εντάξει, όχι θα φτιάξει το ποδόσφαιρο, αλλά αλλάζουν τα κόσα, αλλάζει η γεωγραφία. Είναι συνεπαστικό. Αυτό.gr. Πα-πα-πα-πα! Κάντε like! Πα-πα-πα-πα! Like! Πα-πα-πα-πα! Παρακαλώ! Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας.
Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.